Λοιπόν, Νάκια μου, θέλετε να δούμε τώρα τη φάρσα? Θα ήταν υπέροχο. Πολλοί κόσμος ανυπομονεί, αλήθεια. Οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι το έχουν ζήσει και από κοντά. Ήταν μια πολύ απολαυστική στιγμή που ζήσαμε εδώ στο κανάλι. Είχαμε ένα τεχνικό θέμα. Τελικά φτιάχτηκε πολύ σύντομα το τεχνικό θέμα. Και εκεί που καθόμασταν έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να βγούμε στον αέρα, μας ήρθε μία αναλαμπή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιος το πέταξε για να κάνουμε φάρσα. Εσύ. Ξέρω, ποιος το πέταξε, παιδιά. Πέσε μας και εμάς να ξέρουμε ποιο να πάμε να βρούμε. Εγώ πιστεύω εσύ. Δεν θυμόμαστε. Δαγκωτώ εσύ. Ξενά. Εσύ, Χριστιανά. Δεν είμαι σίγουρη. Ποιος το ξεκίνησε? Όποιος και να το ξεκίνησε, καλά έκανε. Το απολαύσαμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά την εκπομπή. Τους είπαμε ότι δεν θα προλάβουμε, αλλά ας το δούμε καλύτερα. Και ότι όλοι τρέχανε μες στο κανάλι και είχαν μπει και πάμε, ξεκινάμε τώρα, βγαίνουμε αέρα. Τα παιδιά πίστευαν ότι ήταν αέρα και πάμε λοιπόν να δούμε όλα όσα ακολούθησαν και προηγήθηκαν λίγη ώρα πριν. Επιστρέψαμε στον τόπο του εγκλήματος, γιατί μπορεί να κάναμε για λίγο τις διακοπές μας. Επιστρέψαμε και φέραμε το χαμό στις 2.30 ώρα και μόνοι μας. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Είμαστε πανέτοιμοι και σήμερα λοιπόν να δούμε τα θέματα μας. Σε πολύ πολύ λίγο θέλω να σας πω, θα είναι μαζί μας και η Χριστιανά τώρα, γιατί βγαίνουμε στις 2.30. Σε λίγο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, θα σας τα πούμε και αυτά σε λίγο, έτσι για να έχει λίγο suspense η μέρα μας, αν μη τι άλλο. Θα σας δώσουμε μετά τις εξηγήσεις που πρέπει να σας δώσουμε. Έβαλα τα ακουστικό, να ακούει με κανένας ή μιλώ μόνος μου? Εσύ το θέμα είναι να τους ακούς. Εγώ το θέμα είναι να ακούω, Και πάω στον έναν και μοναδικό, στον Λούκα Φέσσα. Γεια σου, Φέσσα. Καλώς σας απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι πολύ καλά. Με την έξαρση που παρουσιάζεται στην νόσο, την ευλογιά των πιθήκων, ανησυχεί και τις δικές μας ιατρικές υπηρεσίες. Εδώ είναι η ευλογιά των πιθήκων, συγγνώμη. Να δω αυτή την εικόνα. Θεωρώ πως την εικόνα πίσω, να σταθώ εγώ. Μίλα για τον πίθηκο και δείχνει όχι εμένα, λοιπόν, αλλά μίλα για τους πίθηκους. Με την υγιεινή διατροφή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θεωρώ ότι η υγιεινή διατροφή, η καλή διατροφή θα πρέπει να μας συνοδεύει, ανεξαρτήτως προβλημάτων υγείας, για να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, το μήνυμα που στέλνετε είναι ότι πρέπει να καταναλώνουμε πολλά λαχανικά. Αν μη τι άλλο. Δεν είναι ότι έχει κοπέλα κολλήσει και... Να σας πω την αλήθεια. Το Σαββατοκύριακο που ήμουν πάνω και βλέπαμε συνεχώς τα δελτία, είδαμε όμως ότι τελικά. Εδώ κοντά σου θα έρθω. Αναπνοή. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μιχάλης Χατζιπαντέλας, ζήτησε από τους επιστήμονες, από τους ειδικούς, προκειμένου να καταρτήσουν ένα πρωτόκολλο διαχείρισης της κατάστασης η οποία επικρατεί, όχι της δικιάς μας, αλλά της ευλογιάς των πιθήκων. Και γι' αυτό μέχρι την Πέμπτη θα παραταθήσουν σε νέα συνεδρίαση, σε νέα σύσκεψη, ούτως ώστε να αποφασίσουν ο τρόπος διαχείρισης της κατάστασης αυτής. Έχουν δοθεί και κάποιες, νομίζω ότι διασκεδάζει πάρα πολύ. Έχουν δοθεί και κάποιες οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στο θέμα είναι το καλό. Στο θέμα είναι το καλό. Να πούμε ότι ο Φέσσας χρειάστηκε αρκετή ώρα να συνέλθει μετά από τη φάρσα. Δηλαδή τον έβλεπα έξω, έπινε ποτά αυτά, να επανέλθουν οι παλμοί του κλπ. Προσπαθούσε να πει σοβαρή είδηση και είχε από πίσω του μία ημίγυρνη. Δηλαδή παρουσιάσαμε αρκετή ώρα με την εκπομπή. Δηλαδή είπαμε κανονικά όσα έπρεπε να πούμε. Πήγαμε στο Φέσσα, μα είπαν και μια σοβαρή είδηση. Ναι, μην βλέπετε που το πήγαμε εμεί πιο γρήγορα. Την αφήσαμε, έκαναν δηλαδή εκπομπή κανονικά. Και με το που λέμε για την ευλογιά των πιθήκων.
ξαφνικά αρχίζουν οι φωτογραφίες πίσω να είναι περίεργες. Δεν θέλετε να σας πω το βίντεο που ήθελε ο Αντρέας να παίξει εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει, μείναμε σε αυτά για να μπορούμε να παίξουμε και μετά. Και να μου λέει ντοκιμαντέρ, άστα πάλι. Και να μου λέει και η Νάγια στο αυτήν την εντάξει, να μην ακούω ότι μένει τίποτα. Στάθουν μπροστά, στάθουν μπροστά. Πήγαινε δεξιά. Ο Λουκάς να το βλέπω να εδρώνει, να μην ξέρει τι να κάνει. Εντάξει, βασικά το πιο ακραίο ήταν ο Χάρης και ο Λούκας, γιατί εμείς λίγο είχαμε μία αίσθηση ότι μπορεί και να. Όχι, εγώ δεν είχα καμία αίσθηση ότι μπορεί μετά και να. Μετά που γελούσες όμως, ο Λούκας θα σταθούσε να συγκυρίσει και να καλύψει την κατάσταση. Και λέει, μιλούσε ναι. για τον Υπουργό Υγείας και λέει για την κατάσταση, όχι τη δική μας. Ναι, όχι το τι επικρατεί εδώ μέσα, δεν ήξερε τι να κάνει. Και μετά μου λέει, για και το τάπλετ σου, δεν θέλει. Εντάξει, είπαμε. Δεν φάνηκε που μπήκε τρέχοντας για να το σώσεις ναι, και καλά. Ναι, είναι ωραίες στιγμές αυτές. Πρέπει να έχουμε χιούμορ στη ζωή μας. Να είμαστε θετικοί, να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό, έτσι τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Πάντως λοιπόν, είναι αρκετό για να σου αλλάξει τη διάθεση, Χριστιανά. Ναι, δηλαδή και λίγο υποτονικά να